Φίλες και φίλοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των κατασκευαστικών εταιριών που αρχίσατε ξανά να δουλεύετε έργα τα οποία είχαν κολλήσει εδώ και αρκετά χρόνια, η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Πελοποννήσου, αλλά θα έλεγα συνολικά για τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδας, που θα έλεγα ότι είναι η πιο αδικημένη πλευρά της χώρας. Και είναι ξεχωριστή όχι μόνο γιατί σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της Ολυμπίας Οδού, ενώ έπονται άμεσα τα τμήματα της Ιόνιας Οδού, που θα συντομεύσουν κατά πολύ την απόσταση ανάμεσα στο κέντρο, στην πρωτεύουσα και στις μεγάλα αστικά κέντρα της Δυτικής Ελλάδας, είναι σημαντική ταυτόχρονα γιατί βλέπουμε τους πρώτους καρπούς μιας δύσκολης προσπάθειας που ξεκίνησε τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και θα έλεγα ότι ίσως τα έφερε έτσι η συγκυρία σήμερα που ερχόμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε και να επιθεωρήσουμε τα πρώτα σημαντικά τμήματα των αυτοκίνητων δρόμων, να συμπίπτει αυτή η εκδήλωση με μια εξαιρετικά σημαντική είδηση που ταλαιπώρησε την κοινή γνώμη όλο το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τον περιβόητο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές συχνότητες. Σήμερα λοιπόν δίνεται ένα μήνυμα. Δίνεται ένα μήνυμα τόσο εντός της χώρας όσο και εκτός της χώρας. Εντός της χώρας δίνεται ένα μήνυμα ότι σε αυτό τον τόπο σταματάει η ανομία και η ασυδοσία. Σε αυτό τον τόπο όλοι θα είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Μετά από 27 ολόκληρα χρόνια ανομίας και ασυδοσίας στον τηλεοπτικό χώρο, μπαίνουν κανόνες. Και οι νόμοι ισχύουν για όλους. Πώς λέει και ο λαός μας, αν είσαι και παπάς με την αράδα σου θα πας, και αυτό βεβαίως δεν αφορά τον Υπουργό Επικρατείας. Αυτό αφορά όλους όσοι θέλουν να παρεμβαίνουν και να διαχειρίζονται δημόσιο χώρο και δημόσιες συχνότητες. Ο διαγωνισμός λοιπόν που έληξε σήμερα έδωσε ένα απροσδόκητα υψηλό τίμημα. Ένα απροσδόκητο υψηλό τίμημα που ταυτόχρονα δίνει το σήμα και στους ξένους επενδυτές ότι σε αυτόν τον τόπο θα υπάρχουν κανόνες και αδιάβλητοι διαγωνισμοί. Οι κυβερνήσεις πια δεν θα παίζουν πολιτικά παιχνίδια για να δίνουν τα έργα με διάφορα κόλπα και τις δημόσιες προμήθειες και τις δημόσιες συχνότητες σε φίλους και ημέτερους. Αυτό δείχνει και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Αλλά ταυτόχρονα και το ότι θα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους το δημόσιο συμφέρον. 246 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα σημαντικό ποσό στην περίοδο της κρίσης, το οποίο δεν είχαμε προϋπολογίσει. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού, τα 2/3 μέχρι τέλος του χρόνου και το υπόλοιπο 1/3 μέχρι τέλος του 2017, δεσμεύομαι σήμερα ότι μέχρι το τελευταίο ευρώ αυτών των χρημάτων που εισραίουν στο Δημόσιο Ταμείο θα κατευθυνθεί σε έκτακτες δράσεις για τη στήριξη ευπαθών ομάδων, για τη στήριξη της κοινωνίας που το έχει ανάγκη. Αναλυτικές ανακοινώσεις θα κάνουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος, μια ευχάριστη άσκηση για μας. Μιας όμως και αναφερθήκατε στις ακραίες δηλώσεις του τελευταίου διαστήματος, να πω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση κράτησε μια στάση ίσως συνεπή με μια διαδρομή υπεράσπισης ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά μια στάση που δεν της αξίζει ούτε σε μια παράταξη που έχει ιστορία, αλλά ούτε και στον τόπο. Η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος είναι πάνω απ' όλα.
Μέχρι τελευταία στιγμή, η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη ταυτίστηκε με ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν πίστεψε ότι θα πάμε κόντρα στο ρεύμα, όπως κάναμε πολλές φορές 1,5 χρόνο τώρα. Κόντρα σε όλο το μηντιακό σύστημα, στο μηντιακό κατεστημένο που δεν ήθελε να βάλει το χέρι στην τσέπη. Τώρα όμως που τελειώνει αυτός ο διαγωνισμός, τους καλώ να παραδεχθούν το ατόπιμά τους. Και τους καλώ όχι μόνο να αναγνωρίσουν ότι αν ακολουθούσαμε αυτά που μας λέγανε, δηλαδή αν αφήναμε ανοιχτό τον αριθμό, τα έσοδα στα δημόσια ταμεία θα ήταν γύρω στα 30 εκατομμύρια. 10 άδειες επί 3 εκατομμύρια 30 και όχι 246. Να παραδεχθούν και το γεγονός ότι πρέπει από εδώ και στο εξής, με συνένεση του πολιτικού συστήματος, να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι να μπουν κανόνες και στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο με την από κοινού συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Είναι ένα κάλεσμα προς τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, διότι μόνο αυτοκαταστροφική για τον ίδιο και για το κόμμα του είναι η στάση του τελευταίου διαστήματος. Η εξοικονόμηση λοιπόν του δημόσιου συμφέροντος είναι πάνω απ' όλα. Και η αίσθηση δικαίου και ισονομίας. Μια αίσθηση που την έχει ανάγκη ο Έλληνας πολίτης, που έχει τόσα υποφέρει τα 6-7 χρόνια της κρίσης. Δεν μπορεί να δίνεται η εντύπωση ότι για κάποιους υπάρχει υψηλή φορολογία και υπάρχει και αυστηρός νόμος και για κάποιους που μπορούν να ξεφεύγουν, να παίρνουν δάνεια με αέρα και να πουλάνε αέρα, δεν υπάρχει νόμος. Τέρμα λοιπόν οι αεριτζίδες, τέρμα κάποιοι που ήταν πιο ευνοημένοι απέναντι από τους άλλους, απέναντι από άλλους, από εδώ και στο εξής θα είναι όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε και το καλύτερο μήνυμα στο εξωτερικό, ότι πλέον ξεπερνάμε τις παθογένειες του παρελθόντος και είμαστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε μια νέα Ελλάδα για να βγούμε από την κρίση. Και θέλω να συνδέσω το μήνυμα αυτό με το μήνυμα της Ολυμπίας και Ιόνιας Οδού, με την επανέναρξη των έργων μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που είχαν σταματήσει. Και το λέω αυτό διότι μέσα από διαπραγμάτευση σκληρή πριν από λίγο, μιλώντας με τους εκπροσώπους των κατασκευαστικών εταιριών, απευθύνθηκα λέγοντας «Σας ζωρίσαμε, πράγματι». Όμως διαπραγματευτήκαμε με μόνο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και εξοικονομήσαμε σε σχέση με τις προηγούμενες συμβάσεις 765 εκατομμύρια ευρώ από την επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων των αυτοκινητοδρόμων. Και συγκεκριμένα, στην Ολυμπία Οδό εξοικονομήσαμε 172 εκατομμύρια. Στην Ιωνία Οδό εξοικονομήσαμε 230 εκατομμύρια. Στον άξονα Ε65 137,5 εκατομμύρια. Στον αυτοκινητόδρομο Μοραίας 225 εκατομμύρια. Και ξέρετε, η επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων ήταν ζωτική σημασία. Διότι οι συμβάσεις των περιόδων 2006-2007 και 2013-2014 ήταν απολύτως επιζήμιες για το ελληνικό δημόσιο και δεν είχαν ούτε μία αράδα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Συμβάσεις που οδήγησαν σε διεκδικήσεις δισεκατομμυρίων για αποζημιώσεις. Προχωρήσαμε λοιπόν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, επιλύσαμε χρόνια προβλήματα και καθυστερήσεις, πετύχαμε την μέγιστη δυνατή προστασία του δημόσιου συμφέροντος, τη Συμφωνία Δεσμευτικών Χρονοδιαγραμμάτων Λειτουργικής Παράδοσης όλων των έργων αυτοκινητοδρόμων της χώρας και έτσι μέχρι τον Μάρτιο του 2017 θα ολοκληρώνονται τα 5 μεγάλα έργα παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων, δηλαδή η Ιωνία Οδός, ο Μοραίας, η Ολυμπία Οδός, ο Ε65 και ο αυτοκινητόδρομος Μαλιακός Κλειδί. Σήμερα λοιπόν παραδίδουμε στους πολίτες το πρώτο τμήμα της Ολυμπίας Οδού. Το τμήμα Αρχαία Κόρινθος Κιάτο του νέου αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου Πάτρας. Πρόκειται για το πρώτο τμήμα που παραδίδεται σε πλήρη διατομή αυτοκινητοδρόμου και το οποίο κατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της πρόσφατα υπογραφής ασυμφωνίας
μεταξύ ελληνικού δημοσίου και παραχωρησίου. Το τμήμα Αρχαία Κόρινθος Κιάτο, μήκους 20 χιλιόμετρων, συνολικού κόστους 102 εκατομμυρίων ευρώ, παραδίδεται με πλήρη διατομή αυτοκινητοδρόμου, όπως είπα, και περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, καθώς και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης αυξημένου πλάτους. Οι ανισόπεδοι κόμβοι Αρχαίας Κορίνθου και Κιάτου έχουν πλήρως ανακατασκευαστεί. Ο κόμβος του Ζευγολατιού είναι ένας νέος ανισόπεδος κόμβος και μετά την ολοκλήρωσή του θα εξυπηρετεί τους οικισμούς της επαρχίας Βόχας και πολλούς προορισμούς της ορεινής Κορινθίας. Παράλληλα, σήμερα παραδίδονται οι νέες σύραγγες του νότιου κλάδου του αυτοκινητοδρόμου, οι οποίες εντάσσονται στο νέο κατασκευασμένο οδικό τμήμα της παράκαψης Δερβενίου και εξυπηρετούν την κίνηση από Πάτρα προς Κόρινθο και Αθήνα. Και τέλος, υλοποιείται η επέκταση του παράπλευρου δρόμου από τα διόδια του Κιάτου μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο, που θα είναι έτοιμος μέχρι το τέλος του χρόνου και είναι κομβικής σημασίας για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό. Επιτρέψτε μου όμως και μια αναφορά σε ένα ακόμα εξίσου σημαντικό έργο που ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο και θα έχω την ευκαιρία να επισκεφτώ σήμερα το απόγευμα. Αναφέρομαι στο έργο της Ιόνιας Οδού. Τον Μάρτη του 2017 το σύνολο του έργου της Ιόνιας Οδού παραδίδεται σε λειτουργική κυκλοφορία και λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2017, σε πλήρη λειτουργία. Ο μόνιμος αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός θα έχει μήκος 196 χιλιόμετρα από Αντίριο έως Ιωάννινα και όπως αντιλαμβάνεστε έχει τεράστια κοινωνική και αναπτυξιακή σημασία. Αφού συνδέει όλη τη Δυτική Ελλάδα αναβαθμίζοντας σημαντικά αστικά και αγροτικά κέντρα, τα Γιάννενα, την Άρτα, το Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές. Προσφέρει επαρκέστερη σύνδεση των λιμανιών Πάτρας, Αστακού και Ιγουμενίτσας, συμβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα σε περιοχές με υψηλό τουριστικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αφού με την ολοκλήρωση της κατασκευής, το ταξίδι πλέον από το Αντίριο ως τα Γιάννενα, που σήμερα διαρκεί περίπου 3,5 ώρες, θα είναι περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά. Ο δρόμος λοιπόν αυτός φέρνει την Ήπειρο κοντύτερα στην πρωτεύουσα, κοντύτερα στο κέντρο της χώρας. Η Ιόνια Οδός, από το Αντίριο μέχρι τα Γιάννενα, είναι τμήμα του δυτικού άξονα Βορρά-Νότου, εντάσσεται στους άξονες του Διευρωπαϊκού Δικτύου και θα έλεγα ότι αποτελεί την ραχοκοκαλιά της συγκοινωνιακής υποδομής της Δυτικής Ελλάδας. Αναμένεται ότι θα συμβάλλει δραστικά στην ασφάλεια των οδικών μεταφορών και μετακινήσεων, θα μειώσει τα ατυχήματα κατά τουλάχιστον 80%, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ταχύτερες και οικονομικότερες μετακινήσεις. Αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι, η Ολυμπία και η Ιόνια Οδός, θέλω να επισημάνω, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι δεν είναι έργα βιτρίνας, αλλά είναι έργα ουσιαστικά. Είναι έργα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, παρέχουν ασφάλεια, αλλά θα αλλάξουν και το πρόσωπο των περιοχών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου κυρίως. Και βεβαίως η χρήση των δρόμων αυτών δεν πρέπει να έχει απαγορευτικό κόστος για τους πολίτες. Ξέρουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από προηγούμενες κυβερνήσεις πολύ πιο πριν. Εμείς αυτό που δεσμευόμαστε είναι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να είναι το κόστος να μην είναι απαγορευτικό και να μπούμε σιγά σιγά και στη λογική των αναλογικών διοδίων, δηλαδή να πληρώνει ο καθένας ανάλογα με το μήκος τμήματος που διανύει. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να προχωρήσουμε σε συζητήσεις και παρεμβάσεις με τους
παραχωρησιούχους για να εξορθολογιστεί το κόστος διέλευσης και να είναι προσιτό προς όλους τους πολίτες. Επιτρέψτε μου, δεν θα μακρηγορήσω, αλλά επιτρέψτε μου και δύο λόγια για το συνολικότερο σχεδιασμό. Διότι η πατρίδα μας τούτη την περίοδο δίνει τη μάχη της ανάκαμψης, τη μάχη της επανόδου στην ανάπτυξη. Σήμερα αποδεικνύεται ότι δεν είναι ευχολόγια. Η ανάπτυξη δεν θα έρθει, δεν θα βρέξει από τον ουρανό ανάπτυξη, αλλά πρέπει να δουλέψουμε για να υπάρξει ανάπτυξη. Και το κυριότερο, όλες οι προβλέψεις, θα μιλήσουμε αναλυτικά στη ΔΕΘ για αυτά, δείχνουν ότι παρά τις Κασάνδρες το 16 δεν θα έχει αρνητικό πρόσημο. Το πιθανότερο είναι να κλείσει με θετικό πρόσημο και το 17 αναμένουμε υψηλούς ρυθμούς. Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι αυτή η θετική ρυθμή. Ποιον θα ωφελήσουν? Ανάπτυξη λοιπόν για ποιους είναι το κύριο ερώτημα για μας. Και τι είδους ανάπτυξη? Εμείς λέμε δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Και δίκαιη ανάπτυξη δεν σημαίνει μονάχα παραγωγή και δίκαιη αναδιανομή της πίτας, παραγωγή νέου πλούτου, νέας πίτας, αλλά και πού θα παράγουμε πλούτο. Και εδώ αυτά τα έργα είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Διότι παράγεται πλούτο σε υποβαθμισμένες περιοχές, όχι στο κέντρο, στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν εκπονήσει ένα οργανωμένο σχέδιο, αντιμετωπίζοντας χρόνια και δυσεπίλητα προβλήματα του παρελθόντος. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα, πετύχαμε ήδη να θεμελιώσουμε και αρχίζουμε να οικοδομούμε ένα νέο πρόγραμμα αναπτυξιακών επενδύσεων του δημοσίου, συμφέροντος για την επόμενη δεκαετία. Ένα πρόγραμμα εθνικής σημασίας με στόχο την άμεση μείωση ανεργίας, την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης, και αυτό το σχέδιο το υλοποιούμε με τη συμμετοχή όλων των υγιών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Ο προγραμματισμός για ένα μακρόπνο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων μπαίνει σιγά σιγά σε τροχιά υλοποίησης. Ειδικότερα, πετύχαμε την επανεκκίνηση όλων των μεγάλων έργων που ήταν βαλτωμένα. Επιτεύχθηκε πλήρης απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ της χρονικής περίοδου που έκλεισε για έργα υποδομής, παρότι κληρονομήσαμε πελώρια προβλήματα καθυστερήσεων, εμπλοκών και μεγάλων προβλημάτων σε σταματημένα και εν εξελίξει έργα. Αυξήσαμε το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, έστω κατά 250 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σε συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας, αυτό είναι σημαντικό, μετά από 7 χρόνια διαρκούς μείωσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Πετύχαμε από φέτος, το 2016, να υπάρξει ισχυρότερη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για έργα στη χώρα μας. Έχουν υποβληθεί και αναρτηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα του πακέτου Juncker προτάσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους πλέον των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και έχουμε πλέον συγκεκριμένα έργα υποδομών που θα αλλάξουν προς το καλύτερο την εικόνα ολόκληρων περιοχών της χώρας. Πέραν της Ολυμπίας και της Ιόνιας Οδού, που σήμερα εγγενιάζουμε τμήματα και επιθεωρούμε, έχουμε ακόμα δύο σημαντικές παρεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο που πρέπει να αναφερθώ. Το νότιο τμήμα του άξονα κεντρικής Ελλάδας Ε65 είναι η πρώτη. Πρόκειται για το τμήμα από τη Λαμία στην Ξηνιάδα, κόστος 310 εκατομμυρίων ευρώ, με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 14-20. Με την ολοκλήρωση του τμήματος αυτού, το 2020, ο Ε65 θα συνδέεται με τον ΠΑΘΕ, εντασσόμενος έτσι λειτουργικά στο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της χώρας. Και έτσι η απόσταση Αθήνα-Τρίκαλα από 4,5 ώρες περίπου που είναι σήμερα, θα μειωθεί σε λιγότερο από 3 ώρες. Θα συνδεθούν πόλεις της Θεσσαλίας, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα με την πρωτεύουσα. Και η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση αφορά τον αυτοκινητόδρομο Πύργος Πάτρα. Μέχρι σήμερα έχουν δημοπρατηθεί 3 υποτμήματα του έργου. Η διαδικασία για το 4ο ολοκληρώνεται στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στο φθινόπωρο και μέχρι το τέλος του 2016 θα έχει ολοκληρωθεί η σειρά των δημοπρατήσεων
και θα έχουν αναδειχθεί ανάδοχοι. Το έργο είναι ύψους 475 εκατομμυρίων ευρώ και θα ολοκληρωθεί στο σύνολό του το 2021 με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 14-20 και με πολύ σημαντική εξοικονόμηση για το ελληνικό δημόσιο. Θα έχει ένα όφελος ο Έλληνας φορολογούμενος με τους όρους διαφάνειας και τους κανόνες υγιούς ανταγωνισμού που προωθούμε κοντά στα 250 εκατομμύρια. Βεβαίως, πέραν αυτών των αυτοκινητοδρόμων, η δουλειά μας εντείνεται σε όλους τους τομείς των υποδομών με έργα που μπαίνουν πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Ο σιδηρόδρομος, η αποπεράτωση των ποιμάτων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ σταδιακά από το 2018 στο 2022 είναι ένα σημαντικό έργο πνοής που ξεκίνησε το 1997 και έχει αφαιθεί στη μοίρα του. Τον Απρίλιο του 2015 διαπιστώσαμε ότι έργα προϋπολογισμού 995 εκατομμυρίων είχαν πρόοδο μόλις 121 εκατομμυρίων, γεγονός που θα επιβάρυνε τελικά τους ίδιους τους φορολογούμενους με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αφού τα έργα δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν σε τρίτη προγραμματική περίοδο. Σήμερα τα έργα έχουν γεωμετρική πρόοδο, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες να χρηματοδοτηθούν από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, ώστε να μην επιβαρυνθεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό, την αξιοποίηση δηλαδή ευρωπαϊκών πόρων, θα ολοκληρωθούν και τα υπολοιπόμενα έργα. Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, το ταξίδι με σιδηρόδρομο από την Πάτρα στην Αθήνα θα διαρκεί μόλις 2 ώρες. Ενώ το ταξίδι από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη θα διαρκεί μόλις 3 ώρες και 15 λεπτά από σχεδόν 6 ώρες που διαρκεί σήμερα. Και βεβαίως να αναφέρω επιγραμματικά και άλλα σημαντικά έργα, την επανεκκίνηση του μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά και το γεγονός ότι προχωράμε στη δημοπράτηση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Κρήτης, στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας και στην επέκταση του τραμ από το προς το Πέραμα, προς το Κερατσίνι και το Πέραμα. Φίλες και φίλοι, αναφέρθηκα επιγραμματικά σε έναν σχεδιασμό που βεβαίως μέχρι σήμερα οι περισσότεροι των πολιτών μας δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από την πλειονότητα μέσων ενημέρωσης που αρέσκονται και όχι συνειδητά, αυτό ίσως είναι και η διαστροφή η δημοσιογραφική, οι κακές ειδήσεις πάντοτε είναι πιο ελκυστικές. Υπάρχουν όμως και καλές ειδήσεις. Και αυτές οι καλές ειδήσεις είναι αποτέλεσμα επίπονης δουλειάς, σχεδιασμού και σκληρής διαπραγμάτευσης. Και πολλές φορές σκληρής σύγκρουσης με συμφέροντα. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι σήμερα δίνουμε ένα σημαντικό μήνυμα. Το μήνυμα ότι έχει έρθει η στιγμή να σταθεί ξανά η χώρα στα πόδια της. Να αφήσει πίσω της τα χρόνια της ύφεσης και της παραγωγικής συρρήκνωσης και ταυτόχρονα να μπει σε μία περίοδο δικαιοσύνης και ισονομίας. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, χρειάζεται σχέδιο και επιμονή. Εύχομαι από καρδιάς όμορφες και ασφαλείς διαδρομές στους ταξιδιώτες της Ολυμπίας και των υπόλοιπων αυτοκινητοδρόμων και καλή δουλειά στους εργαζόμενους εδώ, στις κατασκευαστικές εταιρείες που πράγματι θα κάνουν ένα μικρό θαύμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα δώσουν στην κυκλοφορία ένα σημαντικό οδικό άξονα. Σας ευχαριστώ και καλή δύναμη.